καιρός να αγωνιούμε και να ασχοληθούμε και με τα πιο σπουδαία πράγματα της φυλής μας, με την παράδοσή μας, με την ιστορία μας, με αυτά που, για αυτά, με αυτές τις αξίες που αγωνίστηκαν οι πατέρες και οι προγονείς μας. Και θέλετε να σας πω μια μεγάλη αλήθεια? Μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά εγώ θα σας την πω. Οι γονείς σας και οι γονείς μου και οι παππούδες σας δεν είχαν ό,τι έχουμε εμείς σήμερα. Κι όμως έζησαν, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τα ανάστησαν, τα σπούδασαν. Σπούδασαν με μία λάμπα πετρελαίου και έγιναν μεγάλοι πολίτες και εθνικοί ευεργέτες. Δεν είχαν όμως στην τσέπη τους τίποτα. Ένα κομμάτι ξερό ψωμί είχαν και λίγες ελιές. Κι όμως έζησαν, δεν διαμαρτυρόντουσαν, δεν γύρευαν το παραπάνω που, για το οποίο φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ήξεραν την λιτότητα να απολαμβάνουν την ζωή και τις χαρές της ζωής. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την ζωή να τη χαρούμε. Και όντως η ζωή είναι χαρά, είναι ευλογία, είναι ελπίδα, είναι ό,τι ομορφότερο σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως εμείς αυτή τη ζωή την καταστρέψαμε μαζί με τη φύση, μαζί με την δημιουργία. Γιατί ο εγωισμός μας και η αναζήτηση του κέρδους έφτασε στο γεγονός εμείς να γίνουμε εκείνοι που σκοτώσαμε αυτή την γη την οποία πατούμε.